Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Αληθώς ο κύριος. Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω με αφορμή και το ρεπορτάζ που μόλις είδαμε, να ρωτήσω αν είναι η ώρα για αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά για μάσκες και αντισηπτικά, με την έννοια ότι πια είναι είδος πρώτης ανάγκης, ιδιαίτερα τώρα που βγαίνουμε από την καραντίνα, και αν αρχίζει να μπαίνει στη συζήτηση, να είναι πάνω στο τραπέζι, το ενδεχόμενο διατίμησης της μάσκες. Λοιπόν, όσο αφορά τους ελέγχους, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας διαβεβαιώσω περισσότερο μαζική έλεγχη από αυτούς που κάνουμε με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, τον κύριο Νίκο Παθανάστη, τον κύριο Σταμπολίδη και τον κύριο Μελισσινό, όλο αυτό το διάστημα δεν νομίζω ότι έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 4.000 ελέγχους. Έχουμε βάλει εκατομμύρια ευρώ σε πρόσωμα και έχουμε κατασχέσει εκατοντάδες χιλιάδες προϊόντα παρανόμα. Προφανώς, σε μία περίοδο που υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα, θα υπάρξουν πράγματα και πολλοί απατώνες. Σας παρακαλούσα πάρα πολύ, παραδείγματος χάρη, αυτό το ωραίο ρεπορτάζ που είχατε, αν μπορείτε να μας πείτε πού βρήκατε αυτά τα υλικά, να στείλω συνεργείο ελέγχου αύριο κιόλας. Μάλλον αύριο είναι η Πρωτομαγιά, με τις ψηλή Πρωτομαγιά, από Σάββατο. Αλλά θέλω να το διαρευνήσω και ο ίδιος. Θα στείλουμε το υλικό. Έτσι. Και γενικά έχουμε κάνει το 15-20 για να κάνουν οι καταναλωτές καταγγελίες και όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε και πάρα πολύ γρήγοροι και θα έλεγα και αμήλικτοι στους ελέγχους. Έχουμε κατασχέσει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε κατασχέσει και πολύ μεγάλες ποσότητες, όπως ξέρετε, αντισηπτικών, τα οποία ήταν αδήλωτα. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα μάσκες που μου θέτετε για τις μάσκες. Είναι η ίδια συζήτηση που γινόταν πριν από ένα μήνα, κύριε Χατζηνικολάου, για τα αντισηπτικά. Είμαι βέβαιος ότι θυμάστε, όταν ξεκίνησε η κρίση, τότε το πρώτο πράγμα που χρειαζόμασταν όλοι ήταν τα αντισηπτικά. Τότε η αντιπολίτευση, όχι αδόκιμα, εγώ θα πω με ενδιαφέρον, είχε θέσει το ζήτημα της διατίμησης. Και μάλιστα τότε έφερε ως παράδειγμα την Κύπρο που είχε βάλει διατίμηση. Εγώ ισχυρίστηκα ότι αν βάλουμε διατίμηση, πρώτον, οι τιμές θα πάνε στο ανώτατο όριο της διατίμησης και τελικά θα είναι ακριβές. Και δεύτερον, θα μειωθούν πάρα πολύ οι εισαγωγές, καθώς όλο που μπαίνει η διατίμηση, οι εισαγωγές σχεδόν παγώνουν. Μετά από ένα μήνα, δεν μιλάμε πια για έλλειψη αντισηπτικών στην αγορά, αλλά μιλάμε για τους επιτίδους που πάνε να τρυπώσουν και να βγάλουν κάποια παράνομα λεφτά. Γιατί? Διότι στο ενδιάμεσο δουλέψαμε πάρα πολύ. Αυξήσαμε πάνω από 5 φορές την εχώρια παραγωγή με ταχύτητα στις αδειοδοτικές διαδικασίες, όπου η ρίζων παρόδων από ό,τι συνέβαλε και ο ΕΟΦ, μια και είχατε πριν το σχετικό ρεπορτάζ, και νομοθετήσαμε στη Βουλή και πήραμε και ομόφωνη ψήφο από τα κόμματα γι' αυτό. Και έτσι έχουμε πια αντισηπτικά παντού. Μάλιστα, τώρα σκεφτόμαστε να αυξήσουμε και το όριο από τα 2 στα 3 αναπελάτη, ακριβώς ότι υπάρχει πλέον επάρκεια. Και η επάρκεια έφερε και πολύ χαμηλότερες τιμές, πολύ χαμηλότερες από τις χώρες που βάλαμε διατίμηση. Ισχυρίζομαι ότι τελικά το ίδιο θα γίνει και στη μάσκα. Βέβαια, στη μάσκα τα νούμερα είναι δυσθεώρητα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Εμείς φτιάξαμε ήδη. Τώρα είναι ακριβές οι μάσκες, κύριε Υπουργέ. Είναι ακριβές. Και τώρα σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με 400 και με 500 ευρώ. Θα το εξηγήσω αμέσως, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά προσέξτε, μήπως πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση το ενδεχόμενο, ειδικά στα πολύ χαμηλά εισοδήματα, τα ταμεία να δίνουν τη δυνατότητα για δωρεάν μάσκες. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση όλα τα σκέπτεται και τίποτα δεν αποκλείουμε. Αφού δούμε πώς θα πάμε τις επόμενες μέρες, που ανοίγει σιγά σιγά η αγορά και θα αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση για τις μάσκες. Αλλά να δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν μπαίνω εύκολα στη διατίμηση, την οποία δεν αποκλείω, ούτε σαν αντισηπτικά την είχα αποκλείσει. Η βασική πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν οι μάσκες, αυτό το Μομπλάς που λέμε, αυτό το ειδικό υλικό, το οποίο έχει την απορροφητική ικανότητα, πριν από την κρίση το Φεβρουάριο είχε 5.000 ευρώ ο τόνος. 5.000 ευρώ ο τόνος. Τώρα? Χθες επολύτω 115.000 ευρώ ο τόνος. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια παγκόσμια αγορά που ξαφνικά, να μην πω και τα 7 δισεκατομμύρια, αλλά τουλάχιστον τα 4 από τα 7 δισεκατομμύρια ζητάνε να φοράνε μάσκες, αν βάλεις διατίμηση, απλώς αυτοί που παράγουν τις μάσκες θα τις πάνε σε άλλες χώρες. Ήδη στην Ιταλία, κάντε τώρα ένα ρεπορτάζ στα social media τα ιταλικά, θα δείτε τα παράπονα ότι λόγω της διατίμησης, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και λόγω της διατίμησης, η Ιταλία δεν έχει, οι Ιταλοί δεν βρίσκουν μάσκες. Άρα λοιπόν το να πάει να βάλεις διατίμηση, ακούγεται ωραίο στην τηλεόραση, ακούγεται ωραίο στη Βουλή, αλλά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τώρα, τι σκοπεύουμε όμως να πούμε? Θα υπάρξουν κανόνες, όχι φυσικά από μένα, αλλά από τους γιατρούς,
Και ήδη ακούστηκε σήμερα και χθες από τον κύριο Τσιόδρα, θα γίνουν και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες και τηλεοπτικά σποτ, όπως και σε άλλες χώρες, για το πώς μπορεί να χρησιμοποιείς πάνινες μάσκες, δηλαδή επαναχρησιμοποιούμενες. Έχουν, την, και μόνος σου πάνινες έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τις άλλες, δεν νομίζω. Κατά τους γιατρούς, εάν τηρήσεις τις οδηγίες της απολύμανσης, είναι εξαιρετικά καλές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον ίδιο τρόπο. Ήδη, αν δείτε παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το αμερικάνικο CDC έχει βγάλει σποτάκι το οποίο δείχνει στους πολίτες πώς μπορούν να φτιάξουν μάσκα σε 45 δευτερόλεπτα από οικιακά υλικά. Γιατί το λέω αυτό? Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, μία άσκηση για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Εάν υποτεθεί ότι θέλουμε τρεις μάσκες μιας χρήσης την ημέρα ο καθένας μας για να βγαίνει από το σπίτι του, και είμαστε 11 εκατομμύρια Έλληνες, θα χρειαζόμασταν 33 εκατομμύρια μάσκες την ημέρα. Επί 30 μέρες το μήνα χρειαζόμασταν περίπου 1 δισεκατομμύριο μάσκες το μήνα. Λέει το χρόνο 12 δισεκατομμύρια. Η ετήσια μας παραγωγή από το 0 έχει πάει τώρα στα 25 εκατομμύρια μάσκες. Δηλαδή ούτε καν η παραγωγή μιας ημέρας υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσεις αυτό παρά μόνο να ενθαρρύνεις και τις πάνινες μάσκες και τις επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες με κανόνες ασφαλείας, με απολύμανση, με τον τρόπο που θα δείξουν οι ειδικοί και πάντως, θα έχουν τηλεοπτικά σποτ για να το δείχνουν. Πάντως, ενώ οι μάσκες από τη Δευτέρα είναι υποχρεωτικές για όλους μας, στη Βουλή δεν είδα ούτε έναν από τους ακροατές βουλευτές σήμερα να φοράει μάσκα, μόνο οι υπάλληλοι. Είχαμε όμως τηρήσει, σωστά, αλλά είδα και το σχετικό σας tweet. Ναι. Και ήθελα να απαντήσω εκείνη την ώρα. Ξέρετε, εγώ βλέπω και τα tweet. Αλλά είχαμε τηρήσει όλοι τα μέτρα της απόστασης. Αν είδατε καθόλου. Και εμείς τα τηρούμε. Ο κύριος Σταϊκούρας και εγώ, οι τρεις υπουργοί στην πρώτη σειρά, ο Πρωθυπουργός και οι δύο υπουργοί στην πρώτη σειρά, εμείς, που είχαμε 2,5 μέτρο καθένας. Και εμείς τα τηρούμε, αλλά από Δευτέρα μας λέτε και απόσταση και μάσκα. Γιατί όταν θα μπει ελπίζω ένα κατάστημα, να το δω και στη Βουλή αυτό. Ακούστε, δεν λέω στον ομιλητή, λέω στον ακροατή. Είναι πιθανό να τηρήσει τα 2,5 μέτρα σε όλη τη διάρκεια. Ενώ εμείς ήμασταν καθιστοί, γι' αυτό το επιλέξαμε. Επίσης, να σας πω, δεν θα το δείξω, γιατί αν το δείξω θα γίνει viral, να πούμε και τα θετικά του περίοδου. Ξέρετε πόσες ελληνικές εταιρείες βάζουν το μυαλό του να δουλεύει και κάνουν παραγωγή και θα έχουν και μεγάλες επιτυχίες? Προλίγου μου φέρανε μια προσωπίδα από μεγάλη ελληνική βιομηχανία που άρχισε να την παράγει τώρα. Δεν θα τη δείξω, γιατί ξέρετε να τη δείξω, θα αρχίσουν να δείχνουν και να λένε ο Γεωργιάδης. Και τι έγινε, γιατί να μην μας τη δείξετε? Όχι, θα τη δείξω. Λοιπόν, να τη. Δείτε ωραία προσωπίδα, ελληνική παραγωγή, και θα την πουλάνε από την άλλη εβδομάδα μόνο 2 ευρώ. Εμένα μου αρέσει η ιδέα ότι οι ελληνικές εταιρείες ενθαρρύνονται και πάνε να κάνουν παραγωγή και να φτιάξουμε θέσεις εργασίας και να καλύψουμε όχι με εισαγωγές αλλά με δικιά μας παραγωγή τη ζήτηση. Τώρα. Το ίδιο έγινε με τις χειρουργικές μάσκες στη Λάρισα και στη Μακεδονία, με τα πλαστικά Μακεδονία Στράκης και με άλλες εταιρείες που μπαίνουν στο παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, την κρίση ως ευκαιρία. Και να ενθαρρύνουμε και την εγχώρια παραγωγή και να αποκτήσουμε σιγά σιγά και αυτάρκεια στα προϊόντα. Τώρα θέλω. Καλά πράγματα και η κυβέρνησή μας τα ενθαρρύνει. Θέλω, κύριε Υπουργέ, να βάλω στη συζήτησή μας τον Νίκο Ρογκάκο, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη των τριών υπουργών. Καλησπέρα, του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και του Καλησπέρα. Υπουργού Εργασίας. Νίκο. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση για την πρώτη κατοικία. Κύριε Υπουργέ, είναι το σκέλος διπλό. Πρώτον, η συμφωνία με τους θεσμούς ήρθε σε συμφωνία μαζί τους ή μονομερός? Το ένα ερώτημα είναι αυτό και θα δούμε γιατί. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να κάνω είναι, υπήρξε συμφωνία να παίρνει το κράτος τα ακίνητα του κόσμου για να τα επανανοικιάζει ή πάμε κατευθείαν σε πληστηριασμούς? Τι είναι κατευθείαν σε πληστηριασμούς? Πήραμε πρώτα απ' όλα 3 μήνες παράταση, ναι, ως προς τη γενική αρχή. Το 30 Απριλίου έχει γίνει ήδη 31 Ιουλίου. Mm-hmm. Δεύτερον και κυριότερον, για τους πληττόμενους, δηλαδή για το 70-80% του πληθυσμού, πήραμε το δικαίωμα να έρθει το κράτος και να πληρώνει το μεγαλύτερο μέλος της μηνιαίας δόσης για τους επόμενους 9 μήνες. Με συγχωρείτε, κύριε Ρογκάκο, αυτή η συμφωνία ούτε στον ύπνο σας την δημοσιογράφη την είχατε προβλέψει, ναι, καν. Μετά, μόλις τελειώσει να πω, αυτό. Και να πω, για να μην γκρινιάζουμε συνέχεια. Δεν γκρινιάζουμε. Μετά, ξέρετε, δεν θα παίρνουμε συνέχεια την κολοκυθιά. Όχι, όχι. Ξέρετε, εγώ γιατί, λέω, γιατί εάν τα πάρει το κράτος. Γιατί εσείς στην εκπομπή σας μου λέγατε, θα πετύχουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Τώρα σας λέω, θα πληρώνουμε μέχρι τέλος του χρόνου τις δόσεις και μου λέτε. Μετά. Μετά θα τα παίρνει το κράτος να τα επανανοικιάζει ή θα πάει σε πληστηριασμό κατευθείαν? Η ερώτηση είναι σαν αλλά είχε και η χώρα μία επιτυχία. Και ναι, και δεν μπράβο. Ήταν μονομερής ενέργεια. Δεν ήταν. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε μονομερή ενέργεια. Το λέω τώρα για πρώτη φορά.
Προφανώς, εάν χρειαζόταν, δεν θα είχαμε άλλη λύση παρά να κάναμε μονομερή ενέργεια. Χαίρομαι όμως που υπήρξε συμφωνία τελικών με τους δανειστές, έστω και την ιστάτη στιγμή, και καταλάβανε όλοι ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας εν μέσω αυτής της συμφοράς. Και σας λέω στο ερώτημά σας ότι για πρώτη φορά, και αυτό είναι για μένα τεράστια επιτυχία, μας δόθηκε το δικαίωμα να πληρώνουμε τις δόσεις όχι μόνο των κόκκινων, αλλά και των πράσινων δανείων. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει κάποτε και αυτός που πληρώνει να αισθάνεται ότι το κράτος είναι εδώ και το βοηθάει. Όχι μόνο αυτός που δυστυχώς δεν μπόρεσε να πληρώσει. Και επίσης υπάρχει μια άλλη μεγάλη μεταβολή στη συμφωνία μας. Η έως τώρα προστασία της πρώτης κατοικίας είχε τα μη ενήμερα δάνεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018. Ήταν ο νόμος που ψηφίστηκε επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Ο νέος νόμος που φέρνουμε τώρα παίρνει τα δάνεια τα κόκκινα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, πολλές χιλιάδες δάνεια που κοκκίνησαν στο ενδιάμεσο διάστημα τώρα παίρνουν προστασία που δεν είχαν. Τώρα, κύριε Άρα Υπουργέ, λοιπόν, με συγχωρείτε, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δεν μου απάντησε στο ερώτημα πάντως ο Υπουργός Νίκο. Δεν μου απάντησε. Τι θα γίνει εάν τον μετά Ιανουάριο τη λήξη του 2021, θα αγοράζει το δημόσιο από τον πληστηριασμό να τα επανανοικιάζει στον κόσμο ή κατευθείαν πληστηριασμό και δρόμο. Κώδικα, αυτό που μπορώ να σα πω για το νέο πτωχευτικό κώδικα, με τον οποίο επίσης έχω συμμετοχή ως Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με τον Υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρχει πρόνοια για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί δεν θα μείνουν ποτέ απροστάτευτοι. Έχω ένα ερώτημα που στέλνει επιχειρηματίας μικρομεσαίας επιχείρησης. Λέει, μας είπαν οι οικονομικοί υπουργοί για αυτό το δάνειο, το TEPIH COVID-19. Σωστά. Το έχω εδώ, στο χέρι μου. Εγώ τα στοιχεία τα πήραμε από λίγο για τα πώς συνέδεξε την Ναι, προσέξτε πείτε τώρα. Μου στέλνει ο συγκεκριμένος ότι έκανε αίτηση σε μεγάλη συστημική τράπεζα για να πάρει το δάνειο αυτό και μου ζητούν, γράφει, ό,τι ζητάνε για έναν κανονικό δανεισμό, για ένα κανονικό Όχι. δάνειο. Αυτό μου είναι ζητούν, παντελώς... Προσέξτε ναι. τι μου γράφει. Μου στέλνει το ναι, χαρτί, ναι. Μου στέλνει το χαρτί της τράπεζας. Ζητούν εξασφαλίσεις και καλύματα, ενοχικές ή και εμπράγματες έως το 120% του δανείου. Δικαιολογητικά, πρόσφατο εκαθαριστικό έμφυα, εκαθαριστικό σημείωμα εγγυητών, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Ζητούν ό,τι σε ένα απλό κανονικό δάνειο. Ενάλλη. Το προϊόν το οποίο τρέχει Επομένως, τώρα... πού είναι το στοιχείο της ενίσχυσης. Γιατί εδώ ίσως δεν έχει αντιληπτό. Το προϊόν που τρέχει τώρα, το TEPIH 2, δεν είναι εγγυημένο δάνειο για να μην σου ζητάνε τράπεζες όλα αυτά. Οι τράπεζες στο TEPIH 2 σου ζητάνε, όχι εμπράγματες εγγύησης, κακώς του ζητάνε εμπράγματες. Γιατί κανονικά είναι κεφάλαιο κίνησης και δεν πρέπει να ζητούν εμπράγματες εγγύησης και αυτό να μου το στείλετε για να παρέμβω εγώ. Λέει ενώχικες το δάνειο ή και εμπράγματες. Το δάνειο αυτό είναι, έχει το εξής χαρακτήρα. Σου πληρώνουμε εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το επιτόκιο για 2 χρόνια. Άρα λοιπόν η ενίσχυση είναι στο ότι το παίρνεις έως 500.000 ευρώ κεφάλαιο κίνησης και για 2 χρόνια δεν πληρώνεις τίποτα, γιατί τα πληρώνουμε εμείς. Το επόμενο πρόγραμμα που ξεκινάει το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, το αργότερο 15 Μαΐου, το μεγάλο πρόγραμμα, λέει, το εγγυοδοτικό, επειδή θα είναι εγγυημένο το 80% του δανείου, εκεί θα χρειάζεται εξασφαλίσει μόνο για το 20%. Να προσθέσω κάτι, Νίκο. Δύο εργαλείων. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Να σου πω λίγα νούμερα. Μου λένε επίσης ότι θα αφαιρεθεί, λέει, αυτό από όποια άλλη επιχορήγηση ή επιδότηση. Που λένε είναι ότι το δάνειο TEPIH 2, θα σας μπλέξω στους τεχνικούς όρους, είναι στον τεμίνιμι των 200.000 ευρώ. Γιατί επειδή είναι μόνο 500.000 το δάνειο, ήταν στο προηγούμενο de minimis, στο 200.000. Το μεγάλο εγγυοδοτικό των 7 εκατομμυρίων το έχουν μεταφέρει στο μεγάλο de minimis των 800.000 ευρώ. Το νέο το οποίο μπήκε. Αλλά ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, σε 3 μέρες που βγήκε το πρόγραμμα στον αέρα, έγιναν και ολοκληρώθηκαν 8.436 αιτήσεις ήδη και δεσμεύτηκαν από τις τράπεζες προς εκταμείευση. Ακούστε νούμερο σε 3 μέρες. 1.286.815 ευρώ. Πρέπει να είναι το πιο ταχαίως διαδιδόμενο δανειοδοτικό πρόγραμμα που γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Εμείς υπολογίζαμε να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο σε 10 μέρες και φτάσαμε σε 3. Άρα δούλεψε το εργαλείο. Δεν είναι ότι δεν δούλεψε.
Έτσι. Και το μα δημιουργεί το πρόσθετο πρόβλημα, πρέπει να βρούμε και παραπάνω λεφτά για αυτό το εργαλείο. Γιατί είχαμε υπολογίσει 1,3 δισεκατομμύρια στι 10 μέρε και δώσαμε 1,3 δισεκατομμύρια στι 3 μέρε. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Νικολάου, θέλω να πω μόνο ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Θέλω και από την εκπομπή σα. Πριν από λίγο πληρώθηκαν τα 800 ευρώ στου ελεύθερου επαγγελματίε και στου αυτοαπασχολούμενου. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω πληρωθεί νωρίτερα. Το λέω ότι είχε ασκηθεί σωστή κριτική ότι θα έπρεπε να μην είναι 30 Απριλίου, αλλά νωρίτερα. Όμως αυτά είναι χρήματα ΕΣΠΑ που τα βρήκαμε εδώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσουν να δοθούν στου ελεύθερου επαγγελματίε σήμερα ω κεφάλαιο κίνησης. Είχαν πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν μπορούσε να γίνει γρηγορότερα, παρόλο που τρέξαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Και ευχαριστώ και δημόσια μια φορά και την ΑΔΕ εδώ και τον κύριο Πιτσιλή που το κάναμε έστω και προλάβαμε 30 Απριλίου οι άνθρωποι να πληρωθούν και να πάρουν τα 800 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Ανάπτυξης.